You who won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Καλησπέρα φίλοι μου. Καλή μας εβδομάδα, αλλά και καλό μήνα, γιατί έχουμε ήδη 2 Φεβρουαρίου. Έχει μπει ο Φεβρουάριος, όλα λοιπόν να μας πάνε καλά. Το Σαββατοκύριακο είχαμε θέμα, με αυτό θα ξεκινήσω. Οι κάμερες του Euro Channel βρέθηκαν στο δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Σεξολογίας, στο Grand Hotel Palace, όπου εκεί βρήκαμε τον Θάνο Ασκητή, αλλά και τον Δόκτωρ Αθανασιάδη, όπου φυσικά έγινε μία ομιλία, ο ένας υπέρ και ο άλλος κατά, της πορνογραφίας. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα εκεί. Εμείς έχουμε πάρει κάποια πλάνα και θα τα δείτε αμέσως τώρα. You who won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Βρισκόμαστε στο Grand Hotel Palace, στο δεύτερο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας. Και φυσικά έχουμε κοντά μας τον κύριο Αθανασιάδη και τον κύριο Ασκητή. Χαίρετε, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Εδώ κάνουμε το δεύτερο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας, 4 χρόνια μετά το πρώτο που έγινε στην Αθήνα. Αυτό γίνεται στη Θεσσαλονίκη και είναι ιδιαίτερα τιμή και χαρά για μας. Το οργανώνει η εταιρεία Εγκέφαλος και Συμπεριφορά και είναι με την ενεργό συμμετοχή του κλάδου σεξουαλικότητας και διαπροσωπικών σχέσεων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, της οποίας είμαι πρόεδρος. Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, επαγγελματίες υγείας, αλλά και σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα και καλύπτει μια ευρία γκάμα θεμάτων που δεν είναι μόνο αυστηρά ψυχολογικά και ιατρικά, αλλά έχουν σχέση και με άλλες παραμέτρους της σεξουαλικότητας, όπως ερωτισμός και τέχνη. Είχαμε χθες τον καθηγητή, τον κύριο Κατσάγγελο, τον καθηγητή φωτογραφίας μας μίλησε για ερωτισμό και φωτογραφίας. Θα έχουμε ένα workshop όπου θα σχολιάσουμε μια ταινία με σεξουαλικά θέματα. Λοιπόν, η θεματολογία μας είναι ευρεία και βέβαια μαζί μας είναι και ο κύριος Ασκητής, με τον οποίο σε λιγάκι θα έχουμε μια συζήτηση για το αν κάνει καλό ή κακό η πορνογραφία. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον και είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και ευτυχής που το συνέδριο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και πάει τόσο καλά. Χαιρόμαστε και αναμένουμε να δούμε τι θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Ασκητή. Καλό απόγευμα. Πράγματι, το σεξ εκφράζεται σήμερα σε αυτό το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο για τους επαγγελματίες υγείας, όπως είπε ο κύριος Αθανασιάδης. Η πραγματικότητα είναι να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε θέματα που ήταν πολλά χρόνια κλειδωμένα στην ανθρώπινη σκέψη και στη συμπεριφορά μας. Και νομίζω ότι εμείς ως γιατροί και ειδικοί εστιάζουμε στην πληροφόρηση και κυρίως στην ενίσχυση των ανθρώπων που επαγγελματικά, ως υπεύθυνοι γιατροί, ασχολούνται με την σεξουαλικότητα που ανοίγει όλο και πιο πολύ την πόρτα της στην ιατρική κοινότητα. Και νομίζω ότι τα θέματα που αγγίζουμε με την Προεδρία του κυρίου Αθανασιάδη είναι σημαντικά, γιατί φύγουν την ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά και συνδέουν το ζευγάρι. Μια και πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι η σεξουαλική ζωή σημαίνει δύο άνθρωποι που ζουν, επικοινωνούν και εκφράζονται με το μυαλό και το σώμα τους. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Σε λίγο αρχίζει ένα ενδιαφέρον τραπέζι για την πορνογραφία, ένα θέμα ταμπού από μόνο του, αλλά από πίσω κρύβει ψυχικές ανάγκες, σωματικές εκφράσεις και φαντασιώσεις της ανθρώπινης ζωής. Θα έπρεπε να ήμασταν υπέρ ή κατά της πορνογραφίας και σε τι φάση βρίσκεται στην Ελλάδα, στη χώρα μας? Είναι θέμα ταμπού? Κοιτάξτε, μιλάτε με τον ομιλητή που θα πει το υπέρ της πορνογραφίας. Άρα ουσιαστικά συνηγορώ στην πορνογραφία, θεωρώ ότι το ζευγάρι έχει το δικαίωμα να εκφράζεται εφόσον υπάρχουν κόκκινες γραμμές, όπως είναι η εφηβεία, η μη επιβολή, η μη χρήση εθιστικής συμπεριφοράς και σαφώς οι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν μια ταινία πορνό φαντασιώντας τους εαυτούς τους, όχι χάνοντας την εικόνα τους μέσα από το φιλμ. Άλλωστε πρέπει να ξέρετε ότι οποιαδήποτε εικόνα προβάλλεται στο μυαλό μας και εκεί πρέπει να ζει και να λειτουργεί εκφραστικά επάνω μας. Οι άνθρωποι απελευθερώνονται, το σεξ είναι από μόνο του μια φυσική συνέχεια του νου και του σώματος και το δυναμικό της σχέσης έχει ακριβώς αυτό το μεγάλο δικαίωμα να μην χάνεται στα χρόνια, να μην γίνεται ένα μονότονο ζευγάρι που απλώς συμβιώνει καταναγκαστικά, αλλά να μπορεί να ανανεώνει τη μονογαμία του ζώντας τη φαντασιωσική πολυγαμία. Επομένως, εφόσον είστε υπέρ, θεωρείτε ότι είναι καλό να αναπαράγεται η πορνογραφία μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Ναι, εγώ δεν υπήρξα, μάλιστα ως βουλευτής πρέπει να ξέρετε, είχαμε τότε βάλει όρια
στη μετάδοση πορνογραφικών μηνυμάτων στην τηλεόραση. Νομίζω ότι αυτό είναι δικαίωμα φυσικά μιας ώρας και μιας ζώνης απαγορευμένης από τα παιδιά, γιατί η πορνογραφία με το παιδί και τον πρώιμο έφηβο μέχρι τα 15 χρόνια δεν πρέπει να νοείται. Άρα είναι θέμα ωριμότητας των γονέων, της ενήλικης ζωής και της πολιτείας να περιχαρακώνει τα θέματα, όχι όμως να τα χρεώνει, να τα φοβίζει και να τα τιμωρεί. Άρα η πορνογραφία υπάρχει ως στοιχείο σεξουαλικής ζωής, ως πικάντικο μέρος της διαδικής σχέσης στους ενήλικες ανθρώπους. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε να δούμε τι θα ακολουθήσει στο συνέδριο. Always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Επιστρέφουμε. Αυτά γίνανε λοιπόν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή όμως, γιατί τα πλάνα που σας δείξαμε ήταν από το Σάββατο, την Κυριακή βρεθήκαμε σε κάποια άλλη ομιλία, όπου εκεί ήταν μια πετυχημένη γυναίκα. Η οποία πετυχημένη γυναίκα φυσικά και είναι σήμερα κοντά μας. Και πριν σας ανακοινώσω το όνομά της, έχω πολλούς λόγους να την χαρακτηρίσω πετυχημένη. Λοιπόν, έχω σημειώσει, για να ξέρεις, που δεν χωράνε κάτω στο ταμπελάκι που βγαίνει και έχουμε τους ανθρώπους που έρχονται στην εκπομπή. Έρχεται, ας πούμε, κάποιος γιατρός και γράφει από κάτω «Ιατρός». Τι να γράψουμε για σένα? Χημικός? 11 χρόνια επιστημονικός συνεργάτης στο ΑΤΕΗ? Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων στο Ραδιοταξί Μακεδονία? Ραδιοφωνική παραγωγός, συγγραφέας 2 βιβλίων και πρόεδρος του Συλλόγου Ολκός, καθώς και της ομάδας μπάσκετ Ολκός. Πρόκειται για τη Χαρά Ζήκα. Γεια σου, Αναστασία. Δεν ξέρω αν σε παρουσίασα ωραία όπως έπρεπε. Τα είπες όλα, νομίζω. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί επιτέλους έχω καλεσμένη μια επιτυχημένη γυναίκα στην εκπομπή. Εντάξει, πιστεύω υπάρχουν πολλές επιτυχημένες γυναίκες. Είναι καθαρά θέμα οργάνωσης χρόνου, γιατί και εμένα με ρωτάνε πολύ πώς είναι δυνατόν να ασχολείσαι με τόσα πράγματα, πώς τα καταφέρνεις, πώς τα προλαβαίνεις. Αλλά πραγματικά είναι θέμα οργάνωσης χρόνου. Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να το καταφέρουν και θέμα θέλησης, βέβαια. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που είσαι κοντά μας σήμερα. Μας έχεις κάνει ποδαρικό πριν 2 χρόνια, πάλι στην εκπομπή για να ξέρεις. Και τώρα έχεις πάλι, νομίζω, την ίδια ενέργεια, να το πω. Είναι σαν να μας κάνεις και πάλι ποδαρικό. Λόγω αυτού ότι είσαι μια γυναίκα που ήρθε επιτέλους στο στούντιο. Εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά η εκπομπή. Θα πάει. Πώς σου φάνηκε το Σαββατοκύριακο? Μπορούμε να τα συζητάμε και πιο συχνά, να συζητάμε για τέτοια θέματα. Πράγματι. Η αφορμή πάντως δόθηκε το Σαββατοκύριακο. Πώς σου φάνηκε το συνέδριο? Ήταν ένα πάρα πολύ πετυχημένο συνέδριο. Το πρώτο συνέδριο σεξολογίας έγινε στην Αθήνα το 2011. Τώρα έγινε εδώ πέρα στο Grand Hotel, στην πόλη μας. Πρόεδρος ήταν ο Λουκάς ο Αθανασιάδης και ομολογούν οι πάντες ότι ήταν από τους καλύτερους προέδρους και από τα καλύτερα συνέδρια που έγιναν ποτέ. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο συνέδριο, γιατί το παρακολούθησα. Όλοι οι ομιλητές ήταν πάρα πολύ πετυχημένοι στο χώρο τους άνθρωποι. Mm-hmm. Η προσέλευση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και μάλιστα συμμετείχαν πολλοί νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό και όπως μας είπες, όντως δεν ήταν από τα συνέδρια που πηγαίνεις και βαριέσαι και λες να φύγω. Αντιθέτως, επειδή το παρακολούθησα και εγώ ίδια, είπα μπράβο που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος. Εντάξει, όλοι οι ομιλητές συμμετέχουν σε τόσα συνέδρια και πραγματικά μερικές ομιλίες και εμένα μου έμειναν στη μνήμη. Πολύ ωραίες διαφάνειες, πολύ επικοινωνία με τον κόσμο και ο κύριος Ασκητής ήταν πολύ καλός, όπως πάντα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι showman. Ναι. Ό,τι λέει σου μένει κατευθείαν στο μυαλό. Αλλά και ο κύριος Αθανασιάδης είχε πάρα πολύ χιούμορ. Ναι, πάντα. Ναι. Λοιπόν, ο Λουκάς του... ο Αθανασιάδης έχει προλογίσει και το βιβλίο που έχω γράψει, έχει έρθει και σε παρουσιάσεις που έχω κάνει. Το οποίο βιβλίο σου, για να το αναφέρουμε και στον κόσμο, ήταν με τίτλο «Έρωτας, χημεία και σεξ». «Έρωτας, χημεία και σεξ», εκδόσει Ανός, κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Και παρόλο που έχει εκδοθεί το 2011, ακόμη το ζητάνε. Ακόμη μου ζητάνε να κάνω παρουσιάσεις του βιβλίου σε όλους τους Δήμους της Θεσσαλονίκης και σε έχω κάνει σεμινάρια με θέμα έρωτας, χημεία και σεξ. Και τώρα κανονίζω πάλι να κάνω, πάλι μου ζητάνε. Δηλαδή υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο για τα θέματα αυτά. Πολύ ενδιαφέρον και. Ήταν ίσως μήπως και η αφορμή της ομιλίας που έκανες την Κυριακή, γιατί όντως το θέμα της ομιλίας ήταν ΜΜΕ, διαφήμιση και σεξ.
Ναι, όχι, δεν ήταν το βιβλίο. Με κάλεσαν γι' αυτό το. Σαν να μιλήσω όχι, για αυτό. Δεν εννοώ το βιβλίο. Ναι. Εννοώ το ότι είναι όντως το σεξ κάτι που πουλάει σαν όρος. Υπάρχει πλέον παντού, στα ΜΜΕ, στη διαφήμιση. Φυσικά. Και πολύ αλλά ενδιαφέρον θέμα. Στο συνέδριο με κάλεσαν επειδή ασχολούμαι και με τη δημοσιογραφία. Δηλαδή, mm-hmm. ασχολούμαι επιστημονικά με το θέμα του σεξ, αλλά ασχολούμαι και με τη δημοσιογραφία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό το ξεκίνησα. Πάντα ασχολιόμουν με τη δημοσιογραφία. Ήταν το χόμπι μου. Βέβαια, τώρα το έχω κάνει και επάγγελμα. Αλλά έγραφα άρθρα που είχαν σχέση με υγεία, με διατροφή, ψυχολογία. Κάποια στιγμή, όσο έκανα το διδακτορικό μου, εγώ ασχολήθηκα με αντικαταθλιπτικά φάρμακα, που πραγματικά ήταν πάρα πολύ βαρετό το αντικείμενο. Ναι. Έτσι, κόντευα να πάθω και εγώ κατάθλιψη. Γιατί φαντάζομαι ότι έπρεπε να κάνω πειράματα σε ποντίκια. Και τα λυπόμουν αφάνταστα. Όχι να τα κάνω ενέσεις, όχι να τα σκοτώνω. Και ξαφνικά. Οπότε ξεκίνησε σαν χημικός. Βιοχημικός. Έκανα το διδακτορικό μου στη φαρμακευτική. Και κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι η σερωτονίνη, που είναι μια ουσία που σχετίζεται με την κατάθλιψη, σχετίζεται και με τον έρωτα. Και λέω, δεν ασχολούμαι καλύτερα με το θέμα αυτό που είναι πιο ευχάριστο. Πώς γίνεται και όμως να σχετίζεται και με τα δύο ταυτόχρονα. Ναι, όταν η σερωτονίνη πέφτει, όταν πέφτουν τα επίπεδά της, πέφτουμε σε κατάθλιψη. Η σερωτονίνη πέφτει και όταν είμαστε ερωτευμένοι. Βέβαια, όταν είμαστε ερωτευμένοι, έχουμε έξαψη, έχουμε ενέργεια, υπερδραστηριότητα κτλ. Αυτό συμβαίνει γιατί ανεβαίνουν τα επίπεδα κάποιων άλλων ουσιών. Γιατί όμως πέφτει το επίπεδο της σερωτονίνης όταν είμαστε ερωτευμένοι? Για να μπορέσουμε να έχουμε αιμονή με το άλλο άτομο, να ζήσουμε δηλαδή μαζί του. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε σχέσεις. Είναι όλα μάλιστα πάρα πολύ καλά μελετημένα από τη φύση. Έτσι λοιπόν άρχισα να γράφω άρθρα που είχαν για ερωτικές σχέσεις και ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας που έγραφα τότε μου λέει τέτοια άρθρα να γράφεις γιατί πουλάει περισσότερο η εφημερίδα. Και ακολουθώ τη συμβουλή του μέχρι σήμερα, ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Ένα άρθρο που είναι από τα πιο πολύ διαβασμένα και μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν αυτό που έχει τίτλο «Η σύσταση του σπέρματος». Το οποίο υπάρχει ακόμη στην σελίδα της εφημερίδας Μακεδονία, παρόλο που το έχω γράψει από το 2007. Και καταλαβαίνουμε βέβαια γιατί είχε τόση αναγνωσιμότητα, έτσι, λόγω του τίτλου του. Γιατί για πες πιστεύω, μας τελικά, τι, πιστεύω ποια ότι είναι έχω η γράψει σύστασή του. Πιστεύω ότι έχω γράψει πολύ καλύτερα άρθρα από αυτό, έτσι, και με βαθύτερο νόημα. Αλλά αυτό ήταν το πιο πολύ διαβασμένο. Η σύστασή του είναι κυρίως νερό και περιέχει ουσίες μέχρι και βιταμίνη C. Μάλιστα. Βέβαια, από εκεί το παίρνουν οι άντρες και το χρησιμοποιούν ως. Να μην αγοράζουμε κρέμες από τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή. Όχι, περιέχει πολύ καλά στοιχεία, ναι. Θερμίδες έχει. Είχα διαβάσει 42 θερμίδες, νομίζω, εντάξει, δεν παχαίνει. Εντάξει. Είναι απορία όλων αυτών, ναι. Μου το στέλνουν και ως μήνυμα στο Facebook, πολύ με ρωτάνε. Μάλιστα, ώστε είχε μεγάλη απήχηση αυτό το άρθρο. Ναι, πάρα πολύ. Φαντάζομαι και από άντρες και από γυναίκες. Κυρίως από άντρες. Κυρίως από άντρες. Για να το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα για τις γυναίκες τους. Μάλιστα. Πιστεύω να τα βρήκανε τα επιχειρήματα, λοιπόν. Βέβαια, πάντα έγραφα σε εφημερίδες. Mm-hmm. Και σε μεγάλες εφημερίδες και σε τοπικές εφημερίδες. Το τελευταίο διάστημα έγραφα καθημερινά σε κάποιες αθλητικές εφημερίδες. Ήταν πάρα πολύ κουραστικό αυτό, αλλά τουλάχιστον συγκέντρωσα αρκετό υλικό. Θα μπορούσα να εκδώσω ακόμη ένα βιβλίο. Έγραφα σε 6 ιδέες. Mm-hmm. Δηλαδή να παίρνουν ιδέες στα ζευγάρια, να κάνουν κάτι διαφορετικό τέλος πάνω στη ζωή τους, στη σεξουαλική τους ζωή, για να αναθερμάνουν τη σχέση τους. Αυτό μπορείς να μας το πεις και σαν συμβουλή στο τέλος, μιας που ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας των ερωτευμένων, λόγω της ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου. Οπότε μπορούμε στο τέλος να δώσουμε κάποια tips, μιας που πλησιάζει η μέρα. Είναι τόσα πολλά, αλλά θυμάμαι μία φορά τι πανικός έγινε. Ανέφερα κάτι για τη ρουτίνα. Να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα και γράφω: κάντε κάτι διαφορετικό στη σεξουαλική σας ζωή. Δοκιμάστε τη στάση του κάβουρα. Και έγινε πανικός. Να συζητάνε συνέχεια, παρόλο που υπήρχε θέμα επικαιρότητας που θα μπορούσαν να συζητάνε, συζητούσαν συνέχεια ποια είναι η στάση του κάβουρα. Έπαιρναν ακροατές, έλεγαν αν την έχουν δοκιμάσει, αν ξέρουν άλλες τάσεις. Μα τι μπορεί να είναι. Δεν πάει το μυαλό μου, είναι η αλήθεια. Ας το ψάξει κάποιος. Σωστά. Μα αυτό είναι το στο σεξ. Θα πρέπει να ψάχνουμε να βρίσκουμε καινούργια πράγματα. Για κάβουρες δεν ξέρω, ξέρω μόνο ποιες είναι οι γυναίκες γαρίδες. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Είναι αυτές που τρως το σώμα και πετάς το κεφάλι. Καλό, θα το γράψω κάπου.
Πραγματικά. Λοιπόν, πάντως έτσι όπως μου το περιγράφεις, το ενδιαφέρον στην πορεία σου είναι ότι έπαιρνες τα, μάλλον τα στοιχεία που εκεί που βαριώσουνα, ας το πω πιο απλά, έβρισκες τρόπους να πιαστείς από εκεί και να βρεις κάτι ενδιαφέρον παραπλήσιο και όντως να το κάνεις πιο ενδιαφέρον. Έλεγες για παράδειγμα αυτό με τα ποντίκια, δεν σου άρεσε, δεν σου βγήκε, το γύρισες όμως αλλιώς. Ναι, φυσικά. Όταν έχεις μία γνώση, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις με ποικίλους τρόπους. Δηλαδή, το να μένουμε κολλημένοι σε κάτι επειδή σπουδάσαμε ή ειδικευθήκαμε πάνω σε αυτό, είναι το μέγιστο λάθος. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να περάσω τη ζωή μου συνέχεια μέσα σε ένα εργαστήριο και να σκοτώνω ποντίκια. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι θα συνεχιζόταν έτσι. Μου άρεσε όντως αυτό, ότι κατάφερες και έκανες αυτό το πράγμα. Θεωρείς τον εαυτό σου πετυχημένη γυναίκα? Θεωρώ ότι έχω καταφέρει αυτά που ήθελα να καταφέρω. Βέβαια, θα μπορούσα να κάνω και πολύ περισσότερα πράγματα. Και έχω στο μυαλό μου να κάνω κι άλλα. Και εννοείται, φυσικά και μπορείς να κάνεις. Είσαι πολύ νέα άλλωστε ακόμα. Ναι, θέλω να πιστεύω πάνω απ' όλα η υγεία και η θετική ενέργεια. Αυτό από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε όλα. Γιατί πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη του μυαλού. Επειδή έχω ασχοληθεί με την ευρωχημία του εγκεφάλου, τώρα μελετώ πάρα πολύ και την κβατομηχανική. Για το πώς λειτουργούν τα υποατομικά σωματίδια, επομένως η ενέργεια αυτή που έχουμε μέσα μας, πώς μπορούμε να την χρησιμοποιούμε με όσο το δυνατό αποτελεσματικό, πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και πραγματικά είναι εγωιτευτικό. Είναι εγωιτευτικό και το γεγονός ότι ενώ παλιά οι επιστήμονες έλεγαν ότι είμαστε παρατηρητές του σύμπαντος, τώρα πλέον λένε ότι είμαστε συνδημιουργοί. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι θα πολύ τα γράψω στο καινούργιο βιβλίο. Γιατί είναι όντως ένα. Παραδέχονται ότι και ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα. Να φτάσει ακριβώς στο σύμπαν, στο άπειρο, ότι έχει πολλές δυνατότητες. Ότι είμαστε μικροί θεοί, τέλος πάντων, ή ότι έχουμε κάτι θεϊκό μέσα μας. Όπως είναι αυτό που υποστηρίζουν και όλες οι θρησκείες, φυσικά. Δεν ξέρω αν είναι όντως καλό ή κακό σαν τρόπο σκέψης, αλλά σίγουρα είναι καλό το να θέλει ένας άνθρωπος να κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του και να μπορεί να εξελίσσεται συνεχώς, φυσικά. Η στασιμότητα είναι μόνο στα νεκροταφεία. Έτσι. Έτσι συνεχώς πρέπει να κάνουμε καινούργια πράγματα. Εσύ τι θα θεωρούσες πετυχημένη γυναίκα? Ποια θα έλεγες πετυχημένη γυναίκα? Ποια χαρακτηριστικά θα μπορούσε να έχει? Για μένα πετυχημένη γυναίκα δεν είναι μόνο αυτή που φαίνεται στον έξω κόσμο ότι έχει καταφέρει κάποια πράγματα. Θα πρέπει να είναι μέσα της ήρεμη και να θεωρεί ότι η ίδια έχει καταφέρει κάποια. Και να κοιτάμε πάντα και την προσωπική ζωή του άλλου. Δηλαδή, λέγαμε προηγουμένως για τη Marilyn Monroe, έτσι. Mm-hmm. Θεωρείται μια η πιο επιτυχημένη γυναίκα, η σεξοβόμβα του πλανήτη κτλ. Μου έδωσες πάρα πολύ ωραία πάσα, διότι τι έχουμε κάνει? Έχουμε ετοιμάσει κάποιες φωτογραφίες, έχουμε ένα φωτογραφικό υλικό με κάποιες γυναίκες που είναι προσωπικότητες και έχουν ξεχωρίσει κάθε μία για το δικό τους τρόπο. Θα ήθελες να τις δούμε εδώ παρέα και να τις σχολιάσουμε? Φυσικά, γιατί όχι. Για να δούμε λοιπόν, να δούμε το υλικό. Τζάκι Κένεντι. Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή τη γυναίκα ως προσωπικότητα? Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω και πολλά για την βιογραφία της, απλά θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ κομψή γυναίκα. Σε αυτό τη θαυμάζω. Σωστή, κομψότατη, αρκετά πλούσια. Σε αυτό τη ζηλεύουμε. Η Όπρα. Η Όπρα μου αρέσει πάρα πολύ. Και σαν δημοσιογράφος και κάποιες ατάκες που έχει πει, σημειώνω δικά της πράγματα. Ναι, και την έχω και ως πρότυπο, θα μπορούσα να πω. Πραγματικά, είναι μια γυναίκα που έχει πει ατάκες που έχουν μείνει. Ναι, ναι. Για να δούμε. Η Μέρκελ. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι. Α, δεν θα ήθελα να σχολιάσεις. Αυτό λέει πολλά όμως. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν μία πολύ εργατική γυναίκα. Δηλαδή, την εικόνα που έφτιαξε τη δημιούργησε η ίδια. Ίσως να μην είχε το ταλέντο που βγαίνει προς τα έξω, αλλά τουλάχιστον η εργατικότητά της κατάφερε να ξεχωρίσει. Πέρα από την εργατικότητα, θεωρώ πολύ μεγάλο προσόν σε έναν άνθρωπο, ή μάλλον ταλέντο, ακριβώς αυτό, να μπορείς να κάνεις τον κόσμο να σε αγαπήσει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτό είναι ταλέντο, αυτό είναι πραγματικό ταλέντο. Υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί που έχουν παίξει ίσως και καλύτερα, όμως δεν έχουν αγαπηθεί με τον ίδιο τρόπο από το κοινό τους. Ναι, είναι και θέμα marketing, πώς πουλάς τον εαυτό σου. Ο καθένας από εμάς είμαστε μια επιχείρηση. Πουλάμε τον εαυτό μας στους συναδέλφους μας, στους οικείους μας. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε πώς να φτιάχνουμε την εικόνα μας. Σωστά. Η γυναίκα του Brad Pitt, Αντζελίνα Τζολί. Και μόνο γι' αυτό τη ζηλεύουμε πραγματικά. Όντως.
Ναι, είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, πολύ γυμνασμένη. Βέβαια και αυτή ταλαιπωρείται πάρα πολύ με την υγεία της. Και με βάση αυτό που έγινε με την υγεία της, δόθηκε αφορμή στον Brad Pitt να πει κάτι πολύ ωραίο για τις σχέσεις ανδρών και γυναικών. Το διάβασα και με συγκίνησε πραγματικά. Ένας τόσο ωραίος άντρας που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε γυναίκα και είπε αυτό, ότι τη στηρίζει, είναι δίπλα της, δέχεται και τα νεύρα της, δέχεται και τα πάντα. Και κυρίως αυτό που είπε στο τέλος είναι ότι η γυναίκα είναι ο καθρέφτης του άντρα που έχει δίπλα της. Αυτό που θα της δώσεις, αυτό θα δείξει και αυτή στον κόσμο, αυτό θα βγει προς τα έξω. Μετά από αυτή τη δήλωση βέβαια, ανέβασε πάρα πολύ τις συμμετοχές του και ο Brad Pitt. Όλες οι γυναίκες έστρεψαν το βλέμμα πάνω του. Δεν πειράζει να παραδειγματίζονται κάποιοι άντρες. Λοιπόν, η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Ναι, επίσης πολύ συμπαθής. Έχει πολύ τραγική η ιστορία της. Κυρίως για τις φιλανθρωπίες της και για το πόσο αγαπητή ήταν στον κόσμο κι αυτή. Πέρασε μεγάλες φάσεις κατάθλιψης κι αυτή. Αλλά τουλάχιστον βίωσε τον έρωτά της έτσι όπως ήθελε, τουλάχιστον έστω και για λίγο. Είσαι υπέρ σε αυτό? Φυσικά. Ωραία. Πρέπει να ζούμε έντονες στιγμές. Αυτό είναι. Και να ζούμε αληθινά. Να ζούμε αυτό που θέλουμε. Να μην περνάει, να μην φεύγει η ζωή μέσα από τα χέρια μας. Να ζούμε αυτό που θέλουμε. Μεγάλη κουβέντα. Η Κέιτ Μος. Απλά μου αρέσει σαν γυναίκα. Η γυναίκα χαμελέοντας. Έτσι έχει χαρακτηριστεί τουλάχιστον από τους οίκους μόδας. Λόγω ότι μπορούσε να έχει πολλά διαφορετικά προφίλ στις φωτογραφίες της. Ναι, και αυτό πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω όμως περισσότερα για αυτήν από την αλήθεια. Και η Marilyn Monroe, που εδώ έχεις να μας πεις κάτι σχετικό. Ναι, έχω διαβάσει μερικά πράγματα για τη βιογραφία της και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, κάθισα και τα μελέτησα λίγο. Γιατί να βγάζει τόσο ερωτισμό αυτή η γυναίκα? Γιατί όλοι συμφωνούν ότι δεν είναι η πιο ωραία γυναίκα που έχει περάσει. Και διάβασα ότι μεγάλωσε ορφανοτροφείο τα παιδικά της χρόνια και κάποια στιγμή την είχαν όλοι έτσι, δεν της έδιναν σημασία. Και περνούσε φάσεις που ήταν πολύ κλεισμένη στον εαυτό της. Και κάποια στιγμή, επειδή είχε σχιστεί η μπλούζα της, δανείστηκε την μπλούζα μιας μικρότερης κοπέλας, της ήταν στενή. Και επειδή είχε αναπτυχθεί αρκετά, φαινόταν να διαγραφόταν το στήθος της και εκείνη τη μέρα διαπίστωσε πόσο την πρόσεχαν τα αγόρια του σχολείου. Και κατάλαβε ότι αποκτά δύναμη μέσα από αυτό. Και έτσι άρχισε να τροφοδοτεί περισσότερο αυτό το κομμάτι του εαυτού της. Άρχισε να βάφεται, άρχισε να γίνεται πιο προκλητική και κυνηγούσε βέβαια να μπει μέσα στο χώρο του κινηματογράφου. Συνεχώς την απέρριπταν όμως γιατί δεν την θεωρούσαν ωραία. Α, μάλιστα. Κάποια στιγμή, όταν ήταν 23 χρονών, την παίρνει κάποιος να κάνει μία ταινία και εκεί έκανε το βάδισμά της κάπως ιδιαίτερο. Και αυτό ήταν που την ξεχώρισε. Και πριν έχω ακούσει ότι έσπαζε το ένα τακούνι για να μπορεί να λεκνίζεται σωστά όταν περπατάει. Ναι, έκανε πάρα πολλές δοκιμές για να το καταφέρει αυτό. Και κάθε φορά πριν πάει σε ένα γύρισμα ή κάνει μια εμφάνιση, περνούσε πάρα πολλές ώρες μπροστά στο καθρέφτη. Και όλοι έλεγαν ότι έχει ματαιοδοξία, ότι είναι ερωτευμένη με τον εαυτό της. Αλλά δεν ήταν αυτό. Έκανε συνεχώς δοκιμές για το πώς θα βγει η εικόνα της προς τα έξω. Αυτό ήταν μια εργασία που έκανε εκείνη την ώρα. Και τελικά κατάλαβε ότι μέσα από αυτό το σεξουαλισμό, τη σεξουαλικότητα που έβγαζε, αποκτούσε δύναμη στους άντρες. Γινόταν αξιοαγάπητη και μέσα από αυτό ήθελε να βρει τη στοργή που της έλειπε στα παιδικά χρόνια. Γιατί θα δούμε μέσα, αν προσέξετε, βγάζει αυτή την εικόνα της εξοβόμβας, αλλά βγάζει και μια αθωότητα. Ήταν ένα κοριτσάκι μέσα της που έψαχνε για στοργή και τρυφερότητα. Που δυστυχώς όμως δεν κατάφερε ποτέ να το πάρει στη ζωή της. Και όμως αυτό ήταν και ένας εκρηκτικός συνδυασμός. Να συνδυάζει την ψηλοαφέλεια με το έντονο και προκλητικό στοιχείο. Αυτή είναι η καλύτερη υπόσταση. Θεωρείται η καλύτερη τεχνική σαγήνης. Αλλά είναι δύσκολο να το καταφέρει μια γυναίκα. Ή μήπως είναι να το έχεις κιόλας αυτό, έμφυτο που λένε. Γιατί σίγουρα δεν μπορείς να είσαι, ας πούμε, πονηρός και να το παίξεις αθώος. Τουλάχιστον αυτό. Όχι, το να είσαι αθώος και να το παίξεις πονηρός είναι πιο εύκολο. Πιστεύω ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα βελτιώνουμε. Σαφώς κάποια πράγματα τα έχουμε. Άμα δεν τα έχεις, δεν τα έχεις, τελείωσε. Αλλά ό,τι έχουμε μπορούμε να το βελτιώνουμε με προσπάθεια. Όπως έκανε και η Marilyn Monroe, όπως έχουν κάνει και άλλοι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι. Μιλάμε δηλαδή ότι μόνο οι συγκύριες τους έφτασαν εκεί, που έφτασαν τόσο ψηλά. Κυρίως είναι η εργατικότητα, η επιμονή και η υπομονή. Σίγουρα είναι και τα τρία. Και τα πιο βασικά στοιχεία για να πετύχεις ως ένας άνθρωπος. Να πούμε όμως για το συνέδριο, έτσι περισσότερα πράγματα. Να πούμε για το συνέδριο.
Θα πάμε πρώτα βέβαια σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση για τις πετυχημένες γυναίκες που συζητούσαμε. Θέλω να μου πεις τελικά τι πιστεύεις, ότι ισχύει αυτό που λένε πίσω από έναν πετυχημένο άντρα κρύβεται μια δυναμική γυναίκα? Και πίσω από μια πετυχημένη γυναίκα τι κρύβεται? Μερικές φορές ισχύει, μερικές φορές και όχι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πετυχαίνει για να αποδείξει σε κάποιον τι έχασε. Έτσι συμβαίνει και αυτό. Ανάλογα με το τι έχει μέσα το καθένα. Σαφώς βέβαια, όταν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε στηρίζει, που σου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση, μπορείς να καταφέρεις πολύ περισσότερα πράγματα. Ή μπορεί να σου δίνει συμβουλές ή να σου λέει κάποια πράγματα που εσύ δεν προσέχεις. Οπότε σε βοηθάει πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι πίσω από τους πετυχημένους άντρες βρίσκονται δυναμικές γυναίκες. Συνήθως ναι. Γιατί η γυναίκα είναι... δίνει, ας πούμε... Άμα δεν υπήρχαμε εμείς οι γυναίκες να μορφύνουμε τη ζωή τους, τι θα ήταν οι άντρες? Όπου και να πετύχαιναν, θα ήταν η ζωή τους μονότονη. Όταν υπάρχει μία γυναίκα δίπλα σε έναν άντρα που τη θεωρεί τη μούσα του, τέλος πάντων, και εμπνέεται να κάνει πράγματα και του δίνει δύναμη να κάνει πράγματα. Ακριβώς, η μούσα του. Και κυρίως όταν κάποιος είναι εστιασμένος, όταν έχει δηλαδή τη γυναίκα του και δεν ψάχνει και να αναλώνεται με άλλες γυναίκες, δεν χάνει το χρόνο του, γίνεται πιο δημιουργικός. Ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο ένας άντρας, και στη γυναίκα συμβαίνει αυτό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ο τίτλος του συνεδρίου ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο τίτλος της ομιλίας μου, ναι, ήταν μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαφήμιση και σεξ. Mm-hmm. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Γι' αυτό μην φύγετε, μείνετε εδώ. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Και κυρίως χαρά Ζήκα κοντά μας. You won't admit you love me. And so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε. Κοντά μας, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το Euro είναι η Χαρά Ζήκα. Και το θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε τώρα είναι βασισμένο και στην ομιλία που έγινε στο Grand Hotel Palace μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να δείχνουμε μήπως τις διαφάνειες και ναι, να συζητάμε πάνω σε αυτές. Ναι, φυσικά, έχουμε ετοιμάσει και τις διαφάνειες. Λοιπόν, ο τίτλος, όπως είπαμε, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαφήμιση και σεξ. Διαφήμιση και σεξ. Να ξεκινήσουμε από λίγο νωρίτερα καλύτερα. Εδώ εξηγώ γιατί όλοι ασχολούμαστε με το θέμα του έρωτα, γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Γιατί ο έρωτας, όταν είμαστε ερωτευμένοι, βιώνουμε αντιφατικά και συγκρουσιακά συναισθήματα. Δηλαδή, εκεί που νιώθουμε έξαψη, νιώθουμε θλίψη. Εκεί που νιώθουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε απογοήτευση. Και σε αυτή τη φάση είμαστε πιο ευάλωτοι από ποτέ. Γι' αυτό και μας ενδιαφέρουν πολλές φορές να διαβάζουμε και άρθρα του τύπου, σαν αυτά που γράφω, 5 πράγματα που θα το ξετρελάνουν και θα είναι μόνο δικό σου. Όλοι θα το ανοίξουμε κάποια στιγμή εδώ, λέμε πώς θα το κρατήσουμε. Αλλά δυστυχώς. Πολλές φορές διαβάζουμε και χαζά πραγματάκια σε αυτά τα άρθρα, γιατί γράφονται από μη ειδικούς. Μάλιστα. Και είναι άσχημο αυτό το πράγμα, γιατί βλέπουμε, ειδικά στην τηλεόραση, έχει γεμίσει εκπομπές για συνταγές μαγειρικής. Έλεος, δηλαδή, έχουμε μάθει να φτιάχνουμε πίτες, έχουμε μάθει να φτιάχνουμε γιουβερλάκια, τα πάντα. Έχουμε μάθει. Άραγε. Και εγώ λέω, εντάξει, το φαγητό είναι μια βασική ανάγκη του ανθρώπου. Είναι και μια απόλαυση. Και δέχομαι ότι τα κουτάλια και τα πυρούνια έχουν κάνει περισσότερα πράγματα από ότι τα όπλα και οι βόμβες για να συμφιλειώνουν τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό το φαγητό. Mm-hmm. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι, λέμε, βεβαίως. Αλλά λείπουν εκπομπές για μια άλλη βασική ανάγκη του ανθρώπου, που είναι το σεξ. Το αλατοπίπερο, δηλαδή, μια σχέση. Ακριβώς. Και βλέπουμε η γαστρονομία να εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο και η σεξουαλικότητα να μην έχει διευρυνθεί και κατανοηθεί από τον κόσμο όπως θα έπρεπε. Mm-hmm. Μπορούμε να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ναι,
Λέμε βέβαια τώρα ότι έχουμε οικονομική κρίση, δεν ασχολείται πάρα πολύ ο κόσμος με το σεξ, υπάρχει μία κάμψη στον ερωτισμό και αυτό βέβαια υπήρχε, όπως δείχνει η πορεία της ανθρωπότητας, σε όλες τις χώρες και σε όλες τις εποχές. Ας πούμε, στην Κίνα υπήρχαν ερωτικά αντικείμενα, καταλαβαίνετε φαντάζομαι τι είναι αυτά, από το 1000 π.Χ. Μόλις όμως τον 7ο αιώνα. Από το 1000 π.Χ. Βέβαια. Το σεξ πάντα ενδιαφέρει τον κόσμο, από την εποχή του Νεάτερνταλ, αλλιώς δεν θα είχαμε εξέλιξη. Θεωρητικά ίσως να ήταν πιο ζωώδες τότε. Δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν πιο ωραία. Τραβούσε ο άλλος από τα μαλλιά τη γυναίκα και τελείωνε η υπόθεση τώρα, πρέπει να τρέχει από πίσω της. Παρ' όλα αυτά ήταν και πιο ατιμέλη τότε, δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν τώρα. Αυτό το σκέφτομαι και εγώ, ούτε και τέτοια, μπάνια, ούτε, οπότε ήταν λίγο άσχημα τα πράγματα. Μόλις λοιπόν τον 7ο αιώνα ξεκίνησε η παραγωγή των ερωτικών αντικειμένων σε μεγάλη κλίμακα, γιατί τότε υπήρχε οικονομική ευημερία. Τον 13ο αιώνα πάλι ο πουριτανισμός ήταν το επίσημο πιστεύω τους, οπότε δεν αναπτυσσόταν τίποτα φυσικά σε σχέση με το σεξ. Και το 18ο αιώνα άρχισαν να δημιουργούνται οίκοι ανοχής, οι οποίοι λειτουργούσαν ως κέντρα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Και η χλειδί ήταν φοβερή. Και θα σας πω και τι έγινε τον 19ο αιώνα, που επίσης υπήρχε οικονομική ευημερία, το τονίζω. Ο αυτοκράτορας τους πέθανε από σύφυλλη. Δεν είναι τυχαίο. Φανταστείτε τι έκανε. Και ευνουχήθηκαν 6.000 αγόρια, τα οποία... 6.000 αγόρια. Ναι, τα οποία τα έντυσαν ως γυναίκες, βαριά μακιγιαρισμένες, για να χρησιμοποιηθούν ως πόρνες. Εντάξει, αυτός ο αριθμός βέβαια συγκριτικά με τον σημερινό αριθμό των ευνουχισμένων αντρών, πιστεύω ότι... Δεν έχεις άδικο. Τους έχουμε ευνουχίσει όλους. Κάτι δεν κάνουμε καλά κι εμείς οι γυναίκες, ναι, το λέω κι εγώ αυτό. Να πάμε στην επόμενη. Η οικονομική άνεση γενικώς, όπως δείχνει, όπως φαίνεται τέλος πάντων σε όλες τις χώρες και σε όλες τις εποχές, δημιουργεί περίπλοκες σχέσεις. Και έτσι κάπως δημιουργήθηκε και το Κάμα Σούτρα. Ήταν εμπνευσμένο από τους αργόσχολους εμπόρους των πλούσιων πόλεων της Ινδίας. Εκεί λοιπόν αναπτύχθηκε πάρα πολύ η σεξουαλική τεχνική. Σε αντίθεση βέβαια με τη Δύση, όπου ο χριστιανισμός... Σημαίνει κάτι ο τίτλος? Ποιο, το Κάμα Σούτρα? Ναι, είναι αυτός που έχει γράψει το... Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν το έψαξα ποτέ αυτό. Καλή ερώτηση. Θα το δω. Μάλλον ήταν ο Κάμα Σούτρα. Αυτός που το έχει γράψει, που έχει δώσει τα φώτα του μάλλον. Δεν ξέρω, πραγματικά θα το ψάξω. Ποτέ δεν να μου πήγε στο μυαλό αυτό. Σε αντίθεση λοιπόν με τη Δύση, όπου ο χριστιανισμός επέβαλε ένα φόβο γενικά για το σεξ και τη σεξουαλική ένωση. Μετά βγήκε και ο Ντιντερό, έλεγε ότι ο έρωτας είναι κατάκτηση ενός άλλου πλάσματος, λες και ήταν κάτι κακό αυτό το πράγμα. Βέβαια, από εκεί ίσως εμπνέονται και οι συγγραφείς αυτοί που γράφουν αυτά τα βιβλία σήμερα, στρατηγικές κατάκτησης του άλλου. Πώς θα κάνεις τον άλλο να σε ερωτευτεί, ποια βήματα να ακολουθήσεις για να τρέχει ο άλλος από πίσω σου. Υπάρχουν όντως όμως τα βήματα. Δηλαδή, αν τα ακολουθήσει κάποιος όντως στρατηγικά, με βάση στρατηγική, πετυχαίνει. Κάποια πράγματα ισχύουν, ναι, αλλά θα πρέπει να έχεις ενσυναίσθηση πρώτα αυτό, να καταλαβαίνεις δηλαδή πάρα πολύ τα συναισθήματα του άλλου. Να έχεις καταλάβει ποιες είναι οι υποσυνείδητες ανάγκες του άλλου, δηλαδή πρέπει να έχεις εισχωρήσει πάρα πολύ στο εγώ του, στον εσωτερικό του κόσμο και μετά να μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε τεχνική. Όταν αν έχεις τις γνώσεις να το κάνεις αυτό ή την υπομονή να το κάνεις αυτό, τότε μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά. Και είναι όμως καλό να το κάνει κάποιος. Μήπως δεν δείχνει ότι είναι ο εαυτός του, οπότε κερδίζεις τον άλλον χωρίς να είσαι αληθινός? Όχι, γιατί πάντα συμβαίνει αυτό στον έρωτα. Ψάχνουμε όλοι μία κερκόπορτα. Να προσπαθούμε να μπούμε από εκεί μέσα στον άλλον για να κατακτήσουμε το κάστρο. Η αλήθεια είναι ότι η λέξη έρωτας μας παραπέμπει σε κάτι συναρπαστικό. Οπότε για να γίνει κάτι συναρπαστικό, ίσως πρέπει να υπάρχουν και αυτά τα τερτύπια του έρωτα που λέμε. Σωστά. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει και κάτι, ένα μυστήριο, να αναρωτιέσαι με θέλει ή δεν με θέλει. Βέβαια, ακόμη και να επιβεβαιώνει ο άλλος ναι, σε θέλω, πάλι εμείς αναρωτιόμαστε ότι είμαστε ερωτευμένοι. Γιατί υπάρχει αυτή, δημιουργείται αυτή η ανασφάλεια. Φοβόμαστε μετά να μην μας τον πάρουν, γιατί το θεωρούμε κάτι πολύτιμο των άλλων. Οπότε είμαστε σε αναβαλμένα κάρβουνα συνέχεια. Γι' αυτό και ο έρωτας δεν μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Mm-hmm. Κρατάει 12 με 18 μήνες. Μην νομίζει δηλαδή κανένας ότι θα είναι ερωτευμένος μια ζωή. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Και αυτοί που λένε ναι, είναι εμείς είμαστε φούσκα, ερωτευμένοι δηλαδή, χρόνια.
Φούσκα όχι. Είναι μία σαπουνόφουσκα είναι. Είναι τα πιο έντονα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Και είναι πάρα πολύ ωραία να ερωτευόμαστε. Γι' αυτό και πρέπει να το χαιρόμαστε αυτό το πράγμα. Και μην νομίζετε ότι μπορούμε να ερωτευτούμε πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Γι' αυτό λέω, όποτε τυχαίνει και όταν βρίσκουμε έναν άνθρωπο να μας κάνει να νιώθουμε έτσι, να το εκτιμάμε αυτό. Μάλιστα, ενδιαφέρον παρατήρηση. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Ναι, το marketing υπάρχει και στο σεξ. Θα πρέπει να ξέρουμε δηλαδή πώς να πουλάμε κάτι, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, ο καθένας από εμάς πουλάει τον εαυτό του. Αλλά επειδή υπάρχει και μια σύγχυση ανάμεσα στο marketing και στη διαφήμιση, θα πρέπει να κάνουμε λίγο το διαχωρισμό. Marketing είναι ο εντοπισμός, η δημιουργία και η ικανοποίηση αναγκών ή επιθυμιών των καταναλωτών. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να πάω να αγοράσω τώρα ένα μπουκάλι με νερό. Δεν αγοράζω το μπουκάλι με το νερό, δεν χρειάζομαι αυτό. Θέλω να ικανοποιήσω μία ανάγκη μου, τη δίψα. Βέβαια, θα πάω στο περίπτερο και θα βρω νερά από 5 διαφορετικές εταιρείες. Ποιο θα επιλέξω τελικά? Άλλος θα πάρει αυτό που είναι πιο φτηνό, άλλος θα πάρει αυτό που έχει περισσότερο μαγνήσιο. Άλλος θα πάρει αυτό που αγοράζοντας το στηρίζει και ένα ίδρυμα για τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να ικανοποιεί μια μεγάλη επιθυμία μας. Ανάλογα πράγματα συμβαίνουν και στο σεξ, άρα έτσι ερωτευόμαστε. Μπορούμε να πούμε ότι για να πουλάει τόσο πολύ στη διαφήμιση είναι θέμα καλού marketing. Είναι φυσικά προϊόν καλού marketing. Η διαφήμιση έπεται του marketing. Θα πρέπει να ξέρεις τι θέλεις να παρουσιάσεις ως σημαντικότερη ιδιότητα του προϊόντος και μετά θα βρεις την κατάλληλη διαφήμιση. Και γιατί πουλάει το σεξ, όπως λες. Πουλάει γιατί η διαφήμιση δημιουργεί όνειρα και φαντασιώσεις. Όλοι θέλουμε αυτό που δεν έχουμε. Για παράδειγμα, αναφέρω το ανδρικό αυτό άρωμα που διαφημίζει ότι αν το χρησιμοποιήσεις όλες οι γυναίκες, ναι, μετά θα τρέχουν από πίσω σου. Νομίζω πρέπει να έχουμε και καρτέλα γι' αυτό, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η επόμενη, ας τη δούμε. Για να τη δούμε. Η προηγούμενη μάλλον είναι. Να τις γυρίσουμε, δεν πειράζει, περιμένουμε. Επόμενη. Άρα είναι η μεθεπόμενη. Ναι, η επόμενη, κάναμε λάθος. Ας τις γυρίσουμε, δεν πειράζει και θα σταματήσουμε στη σωστή. Ναι. Εδώ είμαστε, νάτι. Ναι, λοιπόν, αυτό το άρωμα δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρει κάποια στιγμή στη ζωή του ένας άντρας. Κορυφαία διαφήμιση αποσμητικού εντωμεταξύ. Ναι, ναι, όχι, εμένα μου αρέσει. Έχει μείνει. Μπορεί να γελάει ένας άντρας βλέποντας αυτή τη διαφήμιση, αλλά πιστέψτε με, μόλις πάει στο σούπερ μάρκετ θα πει: δεν το αγοράζω, μήπως συμβεί κάτι ανάλογο. Ή αν βλέπουμε μία διαφήμιση για αυτοκίνητο που περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, τόσο είναι ταχύτητα, τόσο είναι επιτάχυνση, η κατανάλωση της βενζίνης. Άντε να τη δούμε μία φορά, δύο. Άμα ξαναπαίξει, θα αλλάξουμε κανάλι. Εάν όμως πάνω στο ίδιο αυτοκίνητο τρίβεται μία δίμετρη ξανθιά, χαμογελάει και με νόημα, τότε ένας άντρας θα θέλει να τη βλέπει και να την ξαναβλέπει αυτή τη διαφήμιση. Άρα όμως εδώ μπαίνει στο παιχνίδι και η γυναίκα. Ότι εκτός από το σεξ, στη διαφήμιση πουλάει τελικά και το γυναικείο πρότυπο. Η γυναίκα χρησιμοποιείται πάντα στη διαφήμιση γιατί αποτελεί σταθερή αξία. Αν χρησιμοποιηθεί η γυναίκα, το βέβαιο είναι ότι θα έχει μεγάλες πωλήσεις στο προϊόν. Και αυτό διότι ελαττώνει την αυτοσυγκράτηση στον καταναλωτή για την αγορά του διαφημιζόμενου προϊόντος. Αντίθετα, οι διαφημίσεις αυτές που περιγράφουν λογικά, προσπαθούν δηλαδή με λογική πειθό να πείσουν τον καταναλωτή, δεν είναι αποτελεσματικές. Και αυτό το σλόγγαν που υπάρχει στη διαφήμιση είναι «Θα πρέπει να τραβήξεις την προσοχή του κοινού». Και πώς θα το τραβήξεις την προσοχή? Χρησιμοποιώντας φυσικά το σεξ. Και όσο πιο προκλητική είναι η γυναίκα, όσο πιο προκλητικά κινείται, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η διαφήμιση. Προσπαθώ να θυμηθώ όση ώρα λέμε γι' αυτό κάποια διαφήμιση έτσι πιο πρόσφατη που να είναι πολύ χαρακτηριστική. Αλλά όχι απαραίτητα με κάποιο σεξουαλικό υπονοούμενο. Δεν μου έρχεται βέβαια τώρα κάτι στο μυαλό. Μόνο οι διαφημίσεις για τις μπύρες. Αν προσέξεις, όλες οι διαφημίσεις με μπύρες χρησιμοποιούν καυτά κορίτσια. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί οι άντρες επιθυμούν τα καυτά κορίτσια και μαζί με αυτά θα επιθυμήσουν και την μπύρα. Γιατί γίνεται μία σύνδεση στα τρία αυτά πράγματα: γυναίκα, μπύρα, σεξ. Σαν να είναι ένα. Το καθένα από αυτά είναι διαφορετικά. Αλλά έτσι λειτουργεί το μυαλό μας. Δηλαδή
θεωρεί, μπαίνει στον εγκέφαλό μας τέλος πάντων σαν ένα αυτά τα τρία πράγματα. Και ειδικά και στον αντρικό εγκέφαλο ένα χωράει τη φορά, όχι πολλά. Οπότε καλά κάνουν οι διαφημιστές μάλλον. Και καταγράφεται πάρα πολύ έντονα αυτό στο υποσυνείδητο. Αυτό στην ψυχολογία ονομάζεται εξαρτημένη μάθηση, δηλαδή να γίνεται μια αυτόματη σχέση ανάμεσα σε ένα ερέθισμα και στην αντίδραση στο ερέθισμα. Υποσυνείδητα μηνύματα, θα έλεγα εγώ. Ακριβώς. Οπότε, κοιτάξτε τι παθαίνει τώρα ένας άνδρας που θα πάει σε ένα μπαράκι. Θα μπει μέσα στο μπαράκι, θα δει μια προκλητική γυναίκα, δεν μπορεί να έχει τη γυναίκα, θα πάρει την πύρα. Πίνοντας, μπορεί να πάρει βέβαια μπύρα άλλης μάρκας, οπότε να μην του πάει στο μυαλό. Ή πίνοντας την μπύρα να ψάχνει μια προκλητική γυναίκα που μοιάζει με αυτή τη διαφήμιση. Δημιουργούνται συνειρμοί στο μυαλό μας, έτσι λειτουργεί το μυαλό μας και αυτό φυσικά το ξέρουν οι διαφημιστές, γι' αυτό και χρησιμοποιούν τόσο πολύ το σεξ. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι βάζουν γυναίκες να φαίνεται ότι φτάνουν σε οργασμό ακόμη και με ένα πακέτο πατατάκια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όσο πιο προκλητική είναι η γυναίκα, όσο μιμείται. Με τα πατατάκια. Φυσικά, υπάρχει μια διαφήμιση που. Με τη σοκολάτα, ναι, με τα πατατάκια. Ναι, ναι, ναι. Όσο μιμείται η γυναίκα τις ερωτικές σκηνές, να φαίνεται δηλαδή ότι αυτοικανοποιείται, ότι ευνανίζεται ή ότι φτάνει σε οργασμό, τόσο περισσότερο πουλάει η διαφήμιση. Άλλο τώρα είναι να σου λέω εγώ, πάρει Αναστασία αυτό το γιαουρτάκι γιατί είχα χαμηλά λιπαρά, είναι εύγευστο κτλ. Και άλλο να βγει μια μελαχρινή θεά, να φαίνεται ότι γλύφει το καπάκι, έτσι προκλητικά κτλ. Το βέβαιο είναι ότι το γιαουρτάκι θα πουλήσει. Και γιατί να βγει ένας μελαχρινός θεός που θα ανοίγει το ψυγείο και θα παίρνει το γάλα από το ψυγείο και θα το πίνει. Τώρα που οι γυναίκες είναι περισσότερες, βλέπεις ότι βάζουν και τους άντρες στις διαφημίσεις. Ναι, ναι, φυσικά. Έχουν αρχίσει. Και συγκεκριμένα νομίζω υπήρχε και μια τέτοια διαφήμιση, όπως επίσης πολύ έντονα έχει χαρακτηρίσει στο μυαλό μου και μια συγκεκριμένη με το Μάθιου Μακόναχη, πριν 1-2 χρόνια βέβαια πρέπει να ήταν, για γνωστό άρωμα που καθόταν έτσι σε μια πολυθρόνα, έτσι χαρακτηριστικά. Μα τώρα τους βάζουν και τους άντρες στο ίδιο τρυπάκι που έχουμε μπει εμείς εδώ και χρόνια, έτσι. Όχι τους στέλνουμε για αποτριχώσεις πλέον, όχι κρέμες, 1000 πράγματα. Καλό είναι βέβαια να προσέχουν την εικόνα τους, αλλά μην το παρακάνουν μερικοί. Ναι, ναι, νιώθω, να με μερικούς νιώθω ότι μιλάω με φίλη μου. Δηλαδή μου λέει τι κρέμες βάζει και τι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και πώς έκανε την αποτρίχωση στο στήθος κτλ. Μα η γάμπα ενός ποδοσφαιριστή γυαλίζει πλέον περισσότερο και από τη δικιά μας τη γάμπα. Μήπως να δούμε και τις επόμενες διαφάνειες. Να δούμε και τις επόμενες διαφάνειες, ναι. Ναι, είναι το σλόγγαν που σας έλεγα για να ξεχωρίσεις, πρέπει να σε προσέξουν. Αυτό το χρησιμοποιούν οι διαφημιστές. Εδώ είπαμε για τις διαφημίσεις με τις μπύρες. Και εδώ να δούμε κάποιες διαφημίσεις παλιότερες από άλλες εποχές, γιατί πάντα η γυναίκα χρησιμοποιούνταν στη διαφήμιση, αλλά παλιότερα αυτό είναι χρησιμοποιούσαν ενδιαφέρον. Με υποτιμητικό τρόπο. Ας πούμε, έχει μείνει στην ιστορία η διαφήμιση που βλέπετε αριστερά, του 1960, που λέει φύσα την στο, το μότο ήταν αυτό, φύσα την στο πρόσωπο και θα σε ακολουθεί παντού. Θεωρήθηκε από τις πιο σεξιστικές διαφημίσεις. Η οποία τι διαφήμιζε? Τσιγάρα. Τσιγάρα, ναι. Και μπορείτε να δείτε στην επόμενη διαφάνεια και άλλες. Ναι, βλέπετε εδώ πέρα, η γυναίκα χρησιμοποιείται σαν πατάκι και πατάει πάνω της ο άντρας. Βέβαια μετά, όταν κατάλαβαν ότι το ισχυρό αγοραστικό κοινό είναι η γυναίκα. Πάρα πολύ προκλητική διαφήμιση. Ναι, φυσικά. Αν αυτή έβγαινε τώρα, θα ξεσήκωνε πλήθος. Το φεμινιστικό κίνημα. Μεγάλος χαμός. Το φεμινιστικό κίνημα έκανε και κάποια καλά, έτσι. Δηλαδή, πλέον δεν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους διαφημίσεις. Αλλά είναι και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ακριβώς επειδή κατάλαβαν ότι το αγοραστικό κοινό είναι κυρίως γυναίκες, άρχισαν να προσέχουν και το προφίλ της γυναίκας περισσότερο. Είδαμε τώρα προηγουμένως, αυτές είναι διαφημίσεις από κάποιες εταιρείες ρούχων που χρησιμοποιούν πραγματικά πολύ προκλητικές σκηνές που παραπέμπουν στο σεξ. Και φυσικά έχουν συζητηθεί πολλές. Κάποιες διαφημίσεις ήθελαν να τις αποσύρουν κιόλας, γιατί ο κόσμος αντιδρούσε. Ας πούμε, βλέπουμε δεξιά, είναι μία σκηνή που φαίνεται σαν να πρόκειται να βιάσουν τη γυναίκα αυτή. Mm-hmm. Περιέχει βία και δεν είναι δυνατόν να τα βλέπουν αυτά έφηβοι. Έτσι, σωστά. Γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ αρνητικά φυσικά. Κάποιες άλλες εταιρείες, όπως βλέπετε εδώ, χρησιμοποιούν δηλώσεις πάνω στα μπλουζάκια και τα μπλουζάκια αυτά έχουν και μεγάλες πωλήσεις, μάλιστα.
Ναι, βλέπουμε περίπου τι αναγράφεται στο κάθε μπλουζάκι. Και προσπάθησα να μην βάλω ακριβώς αυτά που γράφουν, γιατί είναι πραγματικά πολύ προκλητικά. Να πούμε και για την εικόνα της γυναίκας που προβάλλεται τώρα πλέον μέσα από τις διαφημίσεις και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει μια υπερσεξουαλικότητα οπότε πλέον στη γυναίκα. Στο τι συμβαίνει σήμερα στη διαφήμιση και σχετικά με τη γυναίκα και το σεξιστικό στοιχείο. Ακριβώς. Εξακολουθεί βέβαια να προβάλλεται η εικόνα της γυναίκας ως αντικείμενο. Αυτό υπήρχε, υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, ως εμπορικό προϊόν και μόνο που είναι στη διαφήμιση, όπως και να προβάλλεται, προβάλλεται τόσο πολύ που είναι εμπορικό προϊόν. Προβάλλεται βέβαια και η εικόνα της γυναίκας ως δυναμική, ανεξάρτητη, αυτόνομη, σεξουαλικά απελευθερωμένη, έτοιμη για όλα. Υπάρχει το μότο σε αρκετές διαφημίσεις «Ικανοποίησε τον εαυτό σου». Δηλαδή, πράγμα που φαίνεται να παρουσιάζουν το προφίλ της γυναίκας ως ενεργό σεξουαλικό υποκείμενο. Ωστόσο, θα έχετε παρατηρήσει ότι και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη διαφήμιση προβάλλεται ένας ορισμένος τύπος γυναικών ως επιθυμητός. Δηλαδή, η γυναίκα θα πρέπει να είναι αδύνατη, νέα, να έχει ωραίο σώμα, να είναι όμορφη οπωσδήποτε. Και θα έχετε δει ότι αποκλείονται εντελώς οι γυναίκες ηλικιωμένης ηλικίας, ηλικιωμένες γυναίκες, γυναίκες με ρητίδες και φυσικά οι παχουλές. Και μάλιστα πολλές φορές για τις παχουλές απευθύνονται και με πολύ προσβλητικό τρόπο. Έχω μια διαφάνεια που φαίνεται μια διαφήμιση πώς τις παρουσιάζουν σαν φάλαινες. Μάλλον δεν μπορούμε να τη δούμε. Μπορούμε να τη δούμε. Ναι. Η επόμενη, νομίζω, η μεθεπόμενη. Ναι, εδώ. Αδύνατες, ναι, εναντίον βίες, παχουλές. Και μπορούμε να πάμε και στην επόμενη διαφάνεια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα τρόμο στη γυναίκα. Φοβάται μην δημιουργήσει κάποια ρητίδα, φοβάται μην χαλάσει η σιλουέτα της, μην πάρει κιλά. Γιατί έτσι θα νιώθει ότι χάνει την αξία της και δημιουργείται μια κοινωνική απομόνωση. Και η γυναίκα στρέφεται σε μαρτύρια, πραγματικά είναι θεραπευτικές παρεμβάσεις που μοιάζουν με μαρτύρια. Όχι εγχειρήσεις, όχι το λέιζερ που καίει την επιδερμίδα, ενέσεις με υαλουρονικό οξύ. Και τώρα στη μόδα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, είναι να κάνουν υαλουρονικό οξύ όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και στον κόλπο. Α, ναι. Όχι, δεν το ξέρω. στο κόλπο. Όλα θα το μάθουμε σήμερα εδώ με τη χαρά. στον κόλπο κάνουν κανονικά. Τι άλλο θα ακούσουμε. Είναι θεραπευτικό τρόπο. Και λέω, θα μου πει γι' αυτό με τα σαλιγκάρια που βάζουν τώρα στο πρόσωπο τα σαλιγκάρια να περπατάνε για να. Εντάξει, αυτό είναι παλιό. τώρα μιλάμε για πιο καινούρια. Μάλιστα. Βάζουν υαλουρονικό οξύ στον κόλπο για θεραπεία για την ξηρότητα. Ωστόσο, πολλές γυναίκες πάνε και το ζητάνε για να φαίνεται πιο νεανικός ο κόλπος. Δηλαδή, έχουμε φτάσει μέχρι και εκεί. Μάλιστα, έχουμε φτάσει μέχρι και εκεί, ναι. Δηλαδή, τι άλλο πια. Και όλα αυτά όμως γιατί γίνονται. Για να είμαστε αρεστές στους άντρες. Μα νομίζω αυτή είναι η επιθυμία όλων. Οι άντρες θέλουν να είναι επιθυμητοί στις γυναίκες, οι γυναίκες στους άντρες και τα πάντα τελικά γύρω από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μου δίνεις μεγάλη πάσα για αυτό που λέγαμε για τις γυναίκες και για τη διαφήμιση και εφόσον μπορούμε μέσω της εκπομπής να περάσουμε και κάποια μηνύματα, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι το πιο σημαντικό δεν είναι μια γυναίκα να κάνει μόνο όλα αυτά όσα αφορούν την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά να εστιάζουν και στο εσωτερικό. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που όταν είσαι εσωτερικά καλά, αυτό φαίνεται και αυτό σε κάνει να είσαι πιο αρεστός και πιο αγαπητός και στους άλλους. Τι να το κάνεις ένα ωραίο πρόσωπο όταν δεν είναι όμορφη ψυχή. Το πρόβλημα όμως ότι. Και μια όμορφη γυναίκα από μια γοητευτική έχει διαφορά. Γιατί τι λένε, μια όμορφη γυναίκα απλά την κοιτάζεις, αλλά μια γοητευτική γυναίκα θέλεις να την ξαναδείς. Ωραίο. Το πρόβλημα είναι ότι οι όμορφοι άνθρωποι, και άντρες και γυναίκες, δεν το διαχωρίζω αυτό, γιατί και οι άντρες έχουν πολλά ναρκισσιστικά στοιχεία, εστιάζουν κυρίως σε αυτό, ξέρουν ότι έχουν πέρασει λόγω της ομορφιάς τους και δεν εστιάζουν καθόλου στον εσωτερικό τους κόσμο, όπως είπες. Και όμως αυτό είναι που μένει με την πάροδο, γι' αυτό φοβούνται και πάρα πολύ τα γερατιά κάποιοι άνθρωποι, που δεν πρέπει να τα φοβόμαστε, είναι και αυτά μια φάση της ζωής μας. Εάν είσαι όμως ήρεμος μέσα σου, αντιμετωπίζεις τα πάντα. Εάν δεν είσαι ή αν δεν είσαι καλλιεργημένο άτομο, ξαφνικά νιώθεις αυτόν τον τρόμο του γύρα τους. Έτσι.
Έχουμε να αναφέρουμε κάτι ακόμα σχετικά με τη διαφήμιση και τη γυναίκα που λέγαμε. Ναι, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος της ώρας μας, γι' αυτό το λέω. Αν είναι να αναφέρουμε κάτι, να το πούμε. Ναι, να πω δύο λεπτά για την αλλαγή που υπάρχει τώρα στη διαφήμιση. Το σεξ πλέον έχει κουράσει, γιατί είναι η βασική ιδέα κάθε διαφήμισης. Φυσικά πάντα θα πουλάει μια διαφήμιση που έχει σεξ. Αλλά πλέον ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτό. Και επειδή έχουν γίνει κάποιες μελέτες και έχει βρεθεί ότι ειδικά οι γυναίκες αντιδρούν άσχημα στις γυναίκες στις διαφημίσεις που έχουν πολύ έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε αντίθεση βέβαια με τους άντρες που όπου υπάρχει σεξ αντιδρούν θετικότατα. Έτσι τώρα στη μόδα είναι οι διαφημίσεις οι οποίες δείχνουν κάτι αληθινό. Η πρώτη-τελευταία διαφάνεια νομίζω είναι. Οι διαφημίσεις που τονίζουν πολύ το χιούμορ και οι διαφημίσεις που έχουν θετικές δηλώσεις. Θα έχετε παρατηρήσει ότι παντού τώρα τελευταία τέτοιες διαφημίσεις παίζουν. Και υπάρχει κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, διαφήμιση για το σεξ. Ένας Σλοβάκος καλλιτέχνης πριν μερικούς μήνες. Νομίζω μας τη δείξανε. Ναι, είναι μια διαφήμιση που έχει γίνει πραγματικά με πολύ έξυπνο τρόπο. Χρησιμοποίησε μια ξύστρα και ένα μολύβι για να δείξει ερωτικές σκηνές. Και μάλιστα, με το που το ανέβασε στο YouTube την πρώτη εβδομάδα είχε 90.000 επισκέψεις και τώρα έχει φτάσει 1.200.000. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που λέγαμε πριν μπορεί να αλλάζει η διαφήμιση, αλλά στην ουσία το σεξ θα πουλάει πάντα. Εκεί καταλήγουμε. Μάλιστα, εκεί καταλήγουμε. Και τι μήνυμα μπορούμε να δώσουμε, πώς μπορούμε να καταλήξουμε εμείς για να κλείσει η συζήτησή μας, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος της ώρας μας και πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θα πρέπει να ψάχνουμε λίγο περισσότερο το θέμα σεξ. Γιατί όταν μιλάμε για σεξ, κάποιοι λένε εγώ τα ξέρω όλα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτός δεν ξέρει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μελετάμε κάποια βιβλία, θα πρέπει να ακούμε κάποιους ειδικούς, τι μας λένε, γιατί το καλύτερο είναι να μην ψάχνουμε από εδώ και από εκεί να βρούμε το σεξ. Γιατί ακούω κάποιους ανθρώπους, ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος, έχω 5 γυναίκες. Εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Να είσαι ευχαριστημένος όταν μπορείς να βιώσεις με τον άλλον την εγκύτητα. Πολύ σωστό, γιατί εδώ μπορούμε να πούμε το σλόγγαν που λέει ότι άλλο η ποσότητα και άλλο η ποιότητα. Ακριβώς. Και ειδικά στο συγκεκριμένο τομέα, όσο περισσότερο το εξελίσσεις με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο φαντάζομαι, τόσο πιο ποιοτικό μπορεί και να γίνει από το να έχει κάποιους πολλούς ερωτικούς συντρόφους. Το σεξ γίνεται καταπληκτικό όταν είσαι δεμένος με τον άλλον συναισθηματικά. Γι' αυτό και εντάξει, χαμογελώ όταν μου λέει ο άλλος πόσο επιτυχημένος είναι στη σεξουαλική του ζωή επειδή έχει 5 γυναίκες ταυτόχρονα. Εντάξει. Πιστεύω ότι δεν βιώνει αυτό που θα έπρεπε. Ο καθένας πορεύεται με τις επιλογές του. Ναι, σαφώς. Λοιπόν, εμείς έχουμε φτάσει στο τέλος της ώρας μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα, ξέροντας κιόλας ότι είχες μια πολύ δύσκολη μέρα και παρόλα αυτά κατάφερες να είσαι εδώ για να γίνει το γύρισμα. Ήρθα από ταξίδι, αλλά ευτυχώς σε καθυστέρησα λίγο, αλλά τα καταφέραμε. Εγώ θα χαιρετήσω τους τηλεθεατές μου. Σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά, να βάλετε έτσι πολλά όμορφες δραστηριότητες στο πρόγραμμά σας και μιας που λέγαμε για αυτό το θέμα, να κάνετε και πολύ σεξ. Φιλάκια πολλά, την επόμενη Δευτέρα πάλι στις 8.30. Γεια σας! You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps.